Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι Πέμπτη. Είναι η εκπομπή Ταξιδεύοντας τον κόσμο με τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Και όπως σας έχουμε ανακοινώσει, το θέμα της εκπομπής έχει να κάνει με την παρουσίαση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου με τους εξαιρετικούς καλεσμένους, τον κύριο Μαθά Γιάννη, πρόεδρο του ΒΔΣΟΥ. Καλησπέρα, κύριε Μαθά. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Και τον κύριο Σπύλιο Διαβολίτση, Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής και Δημοτικής Αστυνομίας. Καλησπέρα, καλησπέρα, Παναγιώτη. Να σε καλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαστε για άλλη μια φορά με τον κύριο Διαβολίτση, γνωριζόμαστε και περισσότερα. Ιδιαίτερα βέβαια για τον κύριο Μαθά που μας κάνει την τιμή να είναι για πρώτη φορά στην εκπομπή μας, στην ωραία μας παρέα. Να σε καλά, Παναγιώτη. Εγώ χαίρομαι. Μόνο θα ήθελα να είστε λίγο πιο κοντά στα μικρόφωνα, διότι μετά θα με μαλώσει η δήμαρχος ότι δεν σας πρόσεξα και θα μου κόψει και την καλημέρα, όχι τίποτα άλλο, η αγαπητή κυρία Ανδρούτσου. Την καλησπέρα και όλα στη δήμαρχο. Δείχνει κατανόηση. Να ξεκινήσουμε με μια γενική ερώτηση. Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος. Επειδή έχουμε εδώ λίγο παλαιότερο, ας ξεκινήσουμε την ερώτηση πόσα χρόνια υπάρχει ο οργανισμός και λίγο ότι το οργανόγραμμα με τον οργάνωση που έχει. Αν θυμάμαι καλά, ιδρύθηκε στα μισά του 2011, έτσι, όταν αναλάβαμε ως διοίκηση με δήμαρχο τη Μαρία την Ανδρούτσου. Η δομή του έχει να κάνει με τη συνένωση της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αγίου Δημητρίου και δύο νομικά πρόσωπα του πολιτισμού και του αθλητισμού. Έτσι συνενώθηκαν σε ένα και από τα μέσα του 2011 μέχρι και σήμερα νομίζω ότι κάνει σημαντικές προσπάθειες και σπουδαίες προσπάθειες για να προσφέρει στο κομμάτι του πολιτισμού και στο κομμάτι του αθλητισμού στο Δήμο του Αγίου Δημητρίου και στο περιβάλλοντος βέβαια. Λιγότερο του περιβάλλοντος αλλά και στο περιβάλλον. Πάρα πολύ ωραία. Δύο χρόνια πανδημία, δύο χρόνια δύσκολα για όλο τον κόσμο. Πόσο μέσα από τον πολιτισμό προσπαθήσαμε λίγο να απαλύνουμε αυτή την κατάσταση ως προς τους, όχι μόνο τους πολίτες του Αγίου Δημητρίου, αλλά γενικότερα γιατί είναι ένας δήμος που συμμετέχει ο κόσμος γενικότερα και από άλλες περιοχές και όμορφους δήμους σε εκδηλώσεις γενικότερα. Παναγιώτη, ομολογώ ότι με την έναρξη της πανδημίας ο πολιτισμός ουσιαστικά νέκρωσε, όπως είδαμε σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη και γενικά παγκοσμίως αυτό το φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά ήταν πρωτόγνωρης καταστάση για τον οργανισμό. Έπρεπε να διαχειριστεί, πέραν από τα μέτρα που επέβαλε ουσιαστικά η πολιτεία, έπρεπε να βρει και έναν τρόπο να διατηρήσει τις ρίζες των προγραμμάτων που έχει μέσα, όπως ο ΔΙΟ, έχουμε το ΔΙΟ, τη Φιλαρμονική, τη Χοροδία, τον τομέα χορού και διάφορα προγράμματα που τρέχουν τόσο στα αθλητικά κομμάτια. Ομολογώ ότι είχε γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Καταφέραμε να διατηρήσουμε κάποιες δράσεις μας, όπως τις αθλητιακοπές για τα μικρά παιδιά τα οποία γίνονται το καλοκαίρι. Κάναμε το Φεστιβάλ Πόλης ακόμα και το 2020, ενάντια σε μια πολύ δύσκολη κρίση της πανδημίας, όπως γνωρίζετε. Και ομολογώ ότι το Φεστιβάλ Πόλης, που αφορά ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού του οργανισμού, παρόλη την πανδημία λειτουργήσε. Και τα δύο χρόνια καταφέραμε να κάνουμε και συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις. Τώρα, επίσης, το διαδίκτυο σας βοήθησε, ήρθατε πιο σε επαφή σαν εργαλείο, βοήθησε να έχετε μια επικοινωνία με τους συμπολίτες σας. Θα σου πω ότι κάναμε και εκδηλώσεις διαδικτυακές που αφορούσαν τόσο τον πολιτισμό αλλά και μερικούς τομείς όπως παραστάσεις, ακόμα και το εφηβικό θέατρο έκανε διαδικτυακή. Πολύ ωραία ακούγεται. Και πάρα πολλά άλλα. Καταφέραμε να κρατήσουμε ουσιαστικά αυτούς που συμμετέχουν στο ΔΙΟ. Γινόντουσαν και μαθήματα διαδικτυακά. Καταφέραμε ακόμα και τα παιδιά όταν ήταν στο σπίτι τους να έχουν μια επαφή με αυτό που αγαπάνε και αυτό ουσιαστικά που προσπαθούμε. Είχαμε δει και κάποια σχετικά βίντεο. Είχαν αναρτήσει ο Δήμος, νομίζω.
Βέβαια, βέβαια. Υπάρχει και θα το δείτε τα τελευταία 2 χρόνια συνεχώς. Ανεβάζαμε τέτοια βίντεο για να κρατήσουμε και το ενδιαφέρον κιόλας των συμπολιτών μας και να καταλάβουν ότι παρόλη την πανδημία συνεχίζουν να λειτουργούμε. Δύσκολα, πρωτόγνωρα, αλλά αποτελεσματικά, γιατί το αποτέλεσμα φάνηκε όταν σιγά σιγά τώρα φεύγει η πανδημία και κρατήσαμε τον αριθμό των ατόμων τουλάχιστον σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο για να μπορέσουμε να ξανακάνουμε ένα restart, που λένε. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ έτσι έτσιπνη η κίνηση. Προγραμματισμός για το νέο έτος. Έχουμε πολλά. Έχουμε πολλά. Αυτό είναι ευχάριστο. Δεν μπορώ όμως να μην ξεκινήσω με την Ινοδρομία που έρχεται στις 15 του μηνός. Είναι στα πλαίσια των Πρωταβουλίων. Ενός μια σειρά εκδηλώσεων οι οποίες είναι αιτιακές για τον Δήμο, συμβολικές. Θα σας περιγράψω και πιο μετά, αφού μιλήσουμε για την Ινοδρομία, λίγο τι θα κάνουμε στα Παναγούλια. Ο Σπύλιος έχει επιμεληθεί και έχει δώσει την ψυχή του σε αυτό. Και θέλω να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, ότι οι προσπάθειες του είναι τεράστιες. Τώρα, όσον αφορά, ξεκινήσουμε την Ινοδρομία, να τα βάλουμε σε μια τάξη για να μην μπερδέψουμε... Να τα βάλουμε μια σειρά, ναι. Όπως θέλετε εσείς. Ας ξεκινήσουμε, επειδή είναι και σχετικά πρόσφατο. Είναι πρόσφατο. Το οποίο θα λάβει χώρα πότε? 15 Μαΐου, τη δεύτερη Κυριακή των Παναγουλίων, τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, έτσι, ενταγμένη στο διήμερο των Παναγουλίων, όπως τα τελευταία σχεδόν 35 χρόνια. Πολύ ωραία. Έχουμε ήδη ξεκινήσει συμμετοχές. Πώς μπορεί κάποιος να συμμετέχει, λίγο να βοηθήσουμε και τον κόσμο να τον ενημερώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι η πανδημία τα έχει δυσκολέψει όλα. Είναι σαν να ξεκινάμε από την πρώτη στιγμή, από την αρχή ξανά, παρόλο που από το 2015 έχει αναβαθμιστεί η Ινοδρομία και το 19 που ήταν η τελευταία χρονιά που πραγματοποιήθηκε, γιατί 2020 λόγω πανδημίας δεν έγινε. Είχαμε περίπου στις 3.500 συμμετοχές. Να πούμε ότι είναι διαδρομές 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων, 2,5 χιλιόμετρων και διαδρομή ευαισθησίας ή διαδρομή συμπερίληψης. Ουσιαστικά είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή, γιατί θα πρέπει να επαναπροδιοριστούμε, να πλησιάσουμε τον κόσμο, έτσι, ενώ κάθε χρόνο το περιμένανε, τώρα τα πράγματα κάπως έχουν αλλάξει. Αυτό που έχει επίσης προκύψει είναι ότι... Θα σας ζητήσω μια συγγνώμη. Θα ήθελα λίγο πιο δυνατά, πιο κοντά στο μικρόφωνο, διότι θα σας αδικήσω και δεν το θέλω. Τηρώντας τα μέτρα, εγώ έχω όλα πάρει τα μέτρα τα σχετικά λόγω COVID, αλλά είναι άδικο από μέρους μου, αλλά και από εσάς, να μην ακουστεί σωστά η φωνή σας. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα, 2,5 χιλιόμετρα και διαδρομή 1.000 μέτρων ευαισθησίας ή συμπερίληψης. Η πανδημία δυσκόλεψε τα πράγματα πέρα από τα 2 χρόνια αποχής, που ουσιαστικά είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή, και αν όχι από την αρχή, περίπου από την αρχή. Βάσει των πρωτοκόλων θα πρέπει όλες οι συμμετοχές να είναι ψηφιακές. Και καλά όταν κάποιος θέλει να γραφτεί. Εάν παραδείγματος χάρη θα πρέπει να γραφτεί ένα σχολείο που έχει 100 μαθητές, εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν αρκετά. Μέχρι και το 19, μια απλή κατάσταση, χειρόγραφη με το όνομα του μαθητή, ήταν αρκετό να ενταχθεί στον αγώνα, να πάρει αυτά που προβλέπεται να πάρει. Αυτή η κατάσταση, αν σταλεί διαδικτυακά, θα πρέπει κάποιος να πάει και να γράψει μία-μία. Δεν είναι ότι θα στείλω την κατάσταση με τα ονόματα. Όχι. Δηλαδή τα πρωτόκολλα και στο μαραθώνιο και στο μη μαραθώνιο. Μάλιστα. Έτσι, αυτό προβλέπει. Όχι, κάνω το δικηγόρο, αν θέλετε, να τα κάνουμε πολύ απλά στον κόσμο, για να βοηθήσουμε και στις συμμετοχές. Ναι. Αυτό. Εντάξει, δεν είναι κάτι δύσκολο, αλλά όχι, κάποιοι από τους συλλόγους και από τους φορείς να το πάρουν πλάτη και αφού μαζέψουν τις συμμετοχές, να αρχίσουν σιγά-σιγά, μία-μία, να πηγαίνουν στο site της Ινοδρομίας, στα 2,5 χιλιόμετρα παραδείγματος χάρη, και να κάνουν ατομικές εγγραφές, όπου στο τέλος θα γράφουν ότι είναι από το φορέα τάδε, από το σχολείο αυτό. Εκεί. Υπάρχει επίσης και κάποιο πεδίο κάπου που λέει ότι είναι από κάποιο και φορέα. Και το συμπληρώνεις, Έτσι. Έχουμε ξεκινήσει την ενημέρωση στα σχολεία από τις αρχές Μαρτίου, καθημερινά, σήμερα τελειώσαμε. Καθημερινά είμαστε σε ένα σχολείο.
δείχνουμε πράγματα για την υλοδρομία, μιλάμε για την υλοδρομία, λέμε στα παιδιά πώς θα μπουν στη διαδικασία αυτή. Παράλληλα, έχουμε καλέσει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και τους έχουμε ενημερώσει, τους στέλνουμε email. Γίνεται μια προσπάθεια έτσι ώστε να ενταχθούμε όλοι στο καινούριο, έτσι, στην καινούρια φάση και στην καινούρια περίοδο. Νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε. Έτσι. Παρόλο που εχθές ανακοινώθηκε από την 1η Μαΐου δεν θα χρειάζεται να μας επιστοποιητικά, δεν ξέρω τι θα γίνει τότε. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να υπάρξουν νέα πρωτόκολλα για αυτές τις δρομικές εκδηλώσεις, αλλά θα δούμε. Καλύτερα να προνοείς παρά να. Σαφέστατα, σαφέστατα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Εγώ να κάνω μια ευχή. Επειδή είμαι και λίγο γουρλής, εύχομαι να είναι τόσες και περισσότερες από το 19 οι συμμετοχές που να σας προβληματίσουν τι να κάνετε. Εγώ μερικές φορές το σκέφτομαι. Να σας πω ότι την Κυριακή που μας πέρασε η εγγραφή. Και επειδή το έχει ανάγκη ο κόσμος, συγγνώμη που διακόπτω, ναι. Αλλά νομίζω το έχει ανάγκη ο κόσμος και δίνεται την πρώτη ανοιχτή πρόταση με αφορμή την γνωριμία να βγει ο κόσμος. Ο καιρός θα είναι καλός, αλλάζουν οι κερκίδες προς το καλύτερο. Άρα νομίζω ότι θα έχετε και πάρα πάρα πολλές συμμετοχές και ας μας ακούν οι φίλοι ακροατές να. Πού μπορούν να. Στο ειρηνοδρομία.gr, στο site της ειρηνοδρομίας. Πάρα πολύ ωραία. Είναι εύκολη η πρόσβαση, εύκολη η καθοδήγηση και δηλώνουν τη συμμετοχή τους. Αν χρειαστεί, υπάρχει και κάποιο τηλέφωνο μέσα στο site. Σαφέστατα, υπάρχει τηλέφωνο. Μπορείς να καταθέσεις ερωτήματα και να σου απαντηθούν μέσα από το site. Πολύ ωραία. Γίνεται μια τέτοια προσπάθεια. Κάνουμε τέτοια ερωτήματα γιατί φαντάζομαι ότι σας έχουν τεθεί και ανάλογα. Καθημερινά. Έχουμε δηλαδή την ειρηνοδρομία. Αλλά έχουμε και τα Παναγούλια. Τα οποία ξεκινάνε. Τα Παναγούλια ξεκινάνε επισήμως 7 του μηνός. 7 Μαΐου. Και θα διαρκέσουν μέχρι τις 15. Θα σας αναλύσω λίγο για τα Παναγούλια, γιατί αξίζει να το ακούσει ο κόσμος. Να ζητήσω μια χάρη. Να πούμε με τι αφορμή και πότε ξεκίνησαν τα πρώτα και φέτος ποια χρονιά είναι που. Γιατί έχει και σημασία να λέμε και λίγο ιστορία. Επειδή αγαπώ εγώ λίγο την ιστορία, θέλω λίγο να πηγαίνουμε στο πριν να φτάσουμε στο σήμερα. Αν δεν σας κάνει κόπο. Λοιπόν, τα Παναγούλια ξεκίνησαν το 1980. Και πρέπει να το λέμε και στα παιδιά λίγο, έτσι. Εμείς καθημερινά το λέμε στα σχολεία. Ρωτάμε τι είναι η ειρήνη, τι είναι η δημοκρατία, αν ξέρει ποιος είναι ο Αλέξανδρος Παναγούλης. Και πέρα από αυτή την κουβέντα, έτσι καταλήγουμε γιατί θα πρέπει να μετέχουν στην ειρηνοδρομία. Λοιπόν, τα Παναγούλια ξεκίνησαν το 1980, 4 χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Παναγούλη, 1η Μαΐου του 1976, στα όρια του Δήμου μας, στα 100 μέτρα από εκεί που υπάρχει η πλατεία Αλέξανδρος Παναγούλης. Η πρόταση ξεκίνησε από έναν πολιτιστικό σύλλογο νέων του Αγίου Δημητρίου. Έγινε η συγκεκριμένη πρόταση στο Δήμο τότε και από το 1980 μέχρι και σήμερα, παρόλα και τις 2 χρονιές της πανδημίας, έγινε το πολιτικό μνημόσιο σαν τη μήνυμα του Αλέξανδρου Παναγούλη. Μέχρι και σήμερα ο Δήμος υπηρετεί αυτή την προσπάθεια που έχει να κάνει με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό και με πολιτικά και έτσι, επεκτάσεις και όλα αυτά. Εγώ, όπως έχουμε πει και από εδώ, είναι λίγο Έλληνες αλληλένδετες, κύριε Μαθά. Και πάμε στο σήμερα. Δεν μπορούσε να λείψει τα μηνύματα που μπορούμε να περάσουμε μέσα από τα Παναγούλια. Πιο επίκαιρο από ποτέ, αντιπολεμικά και αντιφασιστικές εκδηλώσεις θα υπάρξουν στο Δήμο μας, σε διάφορα σημεία. Ξεκινώντας 7 του μηνός από την βιβλιοθήκη του οργανισμού, θα γίνει μια παρουσίαση από την Λέσχη Ανάγνωσης με θέμα τον Αλέξανδρο Παναγούλη, τον αγωνιστή της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων. Θα συνεχίσουμε στις 8 του μηνός από τον τομέα χορού, ο οποίος θα κάνει μια αντιφασιστική εκδήλωση. Θα έχουμε παράλληλα την ίδια μέρα στο Δημαρχείο μια έκθεση φωτογραφίας για την ειρήνη, η οποία αυτή θέλω να σημειώσω ότι θα παραμείνει και μετά το πέρας των Παναγουλίων, διότι ο σκοπός είναι να, όπως έχουμε οργανώσει, να τον δουν και τα σχολεία του Δήμου. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται. Είναι πραγματικά μια πολύ αξιόλογη έκθεση. Συνεχίζοντας μεσοβδόμαδα 10, 11 και 13, μετατρέπουμε το θέατρο Μελίνα Μερκούρη σινεμά. Και γίνονται αντιφασιστικές ταινίες, οι οποίες θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα είναι το βράδυ στις 9 με 11.
Συνεχίζουμε μετά το Σάββατο, μια μεγάλη συναυλία στην πλατεία Παναγούλης, αυτό το συμβολικό σημείο για το Δήμο μας, η οποία... τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να πω τα συγκροτήματα, δεν ξέρω. Ελεύθερα, βεβαίως. και είναι μεγάλη μεθά, βεβαίως, να αναφέρουμε. Έχουμε την ενδελέχεια και τα υπόγεια ρεύματα, η οποία θα γίνει το βράδυ στις 8.30 ώρα. Και από εκεί πέρα κλείνουμε 15 του μηνός, ειρηνοδρομία, πρωί, όλοι μαζί εκεί, σύσσωμοι όλοι, να τρέξουμε, θα τρέξουμε όλοι. Το απόγευμα έχουμε το πολιτικό μνημόσυνο στην πλατεία Παναγούλη, γιατί και θα γίνει η κατάθεση Στεφάνου. Και κλείνοντας, στις 7 η ώρα αυτό να τονίσω, και κλείνω, μετά την κατάθεση Στεφάνου έχουμε οργανώσει μια πολύ ωραία συναυλία, η οποία απαρτίζεται από τους μουσικούς του Οδείου μας και τα παιδιά που συμμετέχουν στο πολύ Οδείο, ωραία. Αφιερωμένη ενάντια στον πόλεμο. Νομίζω ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να περάσουμε ένα μήνυμα που θέλουμε όσον αφορά, πέραν από την ειρηνοδρομία, η οποία όπως και να έχει πάντα έχει τα μηνύματά μας. Θέλουμε να δώσουμε έμφαση ενάντια στον πόλεμο και ενάντια στο φασισμό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε, ελπίζουμε να υπάρχει συμμετοχή. Είναι μια πρώτη φορά που κάνουμε τόσο μεγάλη σειρά εκδηλώσεων μετά την πανδημία και είναι ένα στοίχημα για μας. Εγώ από την πλευρά μου να πω ότι είμαστε εδώ για να προβάλλουμε, προωθήσουμε αυτό το μήνυμα. Με μεγάλη μας χαρά και τιμή που είστε εδώ. Και επίσης να ξέρετε ότι πάντα όποτε θέλετε κάτι να πείτε, να ανακοινώσετε, η πόρτα μας στο στούντιο είναι πάντα ανοιχτή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Σας ευχαριστούμε. Τιμή μας για μας. Τώρα, γενικά ο οργανισμός δεν σταματάει, να το ξέρουμε σε αυτό. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Τώρα, τα Παναγούλια. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο σε αυτό, να συνεχίσουμε. Όχι, δεν ξέρω. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει, έχουμε συμμετοχές ήδη. Έχουμε συμμετοχές. Πώς πάμε... την Κυριακή που προχθές που μπήκαμε στα στατιστικά στοιχεία. Να πω από την αρχή ότι φέτος ο προγραμματισμός μιλάει για 2.500 συμμετοχές. Αυτό είναι το όριο που έχουμε βάλει. Για να μπορούμε να κάνουμε και τις προβλέψεις, να δούμε και τον προϋπολογισμό. Την Παρασκευή, την Κυριακή που... Εγώ κάνω πρόληψη για 3.000. Εντάξει. Θέλω να σας προβληματίσω. Αυτό θα μας δυσκολεύσει ακόμα περισσότερο και θα μας πιάσει απροετοίμαστος. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, την Κυριακή... Ξεκινήστε από τώρα και εμείς σταματάτε στις αιτήσεις. Τις 350 αιτήσεις, είναι καλά για ένα και κάτι, 40 μέρες έτσι, πριν από τον αγώνα. Και ένα επίσης μεγάλο κομμάτι και θα πρέπει και θα ήθελα έτσι να δώσουμε περισσότερη έμφαση. Γιατί ουσιαστικά χαρακτηρίζει και τον αγώνα, τους αγώνες σε αυτό το επίπεδο. Η διοργάνωση αυτή, πέρα από την προσπάθεια και των αιρετών και των υπαλλήλων και των ανθρώπων που συμμετέχουν τρέχοντας, έχει ανάγκη και από και πολύ μεγάλη παρέα των θελοντών. Περίπου χρειαζόμαστε γύρω στους 300 για να είμαστε ασφαλείς και να καλύψουμε όλη την διάρκεια των αγώνων. Μετά την συνέντευξη έχω κάτι να σας πω. Πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι κάποια πράγματα που δεν λέγονται. Άρα λοιπόν είχαμε 350 εγγραφές για να τρέξουν και γύρω στους 40 εθελοντές. Άρα είμαστε, επικοινούμαστε περίπου στο 10-12% των πραγματικών αναγκών και των προβλέψεων που έχουμε κάνει ως Οργανωτική Επιτροπή. Η έννοια του εθελοντισμού που έχουμε αναδείξει από την εκπομπή μας αρκετές φορές διαχρονικά σε διάφορους τομείς και ιδιαίτερα και σε τομείς που έχουν να κάνουν και με τον αθλητισμό και την κοινωνία, μπορώ να πω ότι είναι τέτοια η ανταπόκριση του κόσμου που θέλει, ίσως κάποιοι άνθρωποι και συνάνθρωποι και συμπολίτες να μην ήξεραν τον τρόπο, αλλά με αυτό το παράδειγμα της ιδρομομίας τους δίνεται το κίνητρο αλλά και τον τρόπο της προσφοράς και πραγματικά έχει και το κοινωνικό του μήνυμα αυτό που κάνετε, γιατί ο πολιτισμός είναι και, έχετε να δώσει και μια ανάσα στην κοινωνία που το έχει ανάγκη πάρα πολύ, πέρα από πολιτικές, πολιτικούς κτλ. Είναι αυτό που συνέχεια λέω και είπαμε και πριν, ότι ο πολιτισμός μας ενώνει. Και από όλες τις απόψεις χρειάζεται αυτή την αγαλίαση ψυχής, ηρεμίας και μέσα από τον πολιτισμό δίνεται η δυνατότητα της προσφοράς. Και πραγματικά καλούμε όσους φίλους και φίλες θέλουν
να συμμετάσχουν στο κομμάτι αυτό. Να μπουν πάλι στο site της Ελληνοδρομίας. Έχει πολύ εγγραφή ωραία εθελοντών. Τρεις μέρες πριν από τον αγώνα, 12 Μαΐου, έχουμε αποφασίσει, το κάνουμε κάθε χρόνο, θα γίνει εκπαίδευση εθελοντών. Ανακοινώνω από τώρα και θα το πούμε μέχρι τότε, ότι 12 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, 6.30 ώρα, στο αμφιθέατρο Μελίνα Μερκούρη, στο Δημαρχείο, θα μαζευτούν οι εθελοντές, θα τους δοθεί η μπλούζα τους, η τσάντα τους και θα συζητήσουμε πού θα πάει ο καθένας και την αναγκαιότητα το να είμαστε όλοι εκεί. Εγώ θα μπορούσα να πω κάτι στον αέρα, αλλά επειδή δεν θέλω να δεσμέψω κάποιους φίλους που είναι σε αυτό το τομέα, θα τα πούμε μετά. Θα σας δώσω τα στοιχεία και θα κάνουμε και μια επικοινωνία και ίσως και αύριο, αν δεν καταφέρουμε σήμερα. Να ξέρετε όμως ότι υπάρχει κόσμο που αυτό που επισημαίνω, ότι πολλές φορές θα ήθελα κάπου να συμμετέχω, αλλά δεν ξέρω πώς. Δίνεται το κίνητρο. Και μάλιστα, επειδή το έχει ξανατονίσει και η κυρία Ανδρούση, η δήμαρχος, στο κομμάτι του εφηλισμού έχουν συμμετάσχει και σε άλλες ενέργειές σας γενικότερα στο Δήμο και είναι ένα μεγάλο κομμάτι που πρέπει να καλλιεργηθεί. Δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που φάβουν της προσφοράς να καλλιεργηθεί αυτό το πράγμα, αλλά και από την άλλη να υπάρχει τουλάχιστον το κομμάτι της αναγνωρισιμότητας αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι τους φέρνουμε για μια εκδοχή και γεια σας, αλλά τους φέρνουμε να είναι κοντά και να τους το αναγνωρίζουμε. Και έχει συμβεί και από το Δήμο η αναγνωρισιμότητα. Απλά σε αυτό που λες να πω ότι κάθε χρόνο, φαντάζομαι να το κάνουμε και φέτος, 1 με 1,5 μήνα μετά την Ελληνοδρομία, γίνεται η γιορτή και η βράβευση των εθελοντών, όπου γίνεται μια κάτι θυμούμε να μην είμαι σίγουρος, γι' αυτό δεν το είπα. Όπου καλούμε όλους όσους κρατήθηκα γιατί έχουν κρατηθεί, έχουν βοηθήσει ως εθελοντές και γίνεται μια γιορτή για να τους τιμήσουμε και να τους ευχαριστήσουμε. Δεν ήμουν σίγουρος και το πήρα, ξέρεις, το είπα λίγο γύριο. Πραγματικά, Παναγιώτη, πρέπει να δεις ότι πόσο κόσμος τρέχει γι' αυτό. Είναι μια διοργάνωση υψηλών απαιτήσεων. Είναι μια επίσημη και χαράς. Χαρά. Είναι μια έτσι επίσημη διοργάνωση. Αυτή τη στιγμή συνδέουμε κοινωνικά μηνύματα. Μηνύματα θελοντισμού, αθλητισμός και όλος ο Άγιος Δημήτριος, αν δεις, είναι στο δρόμο. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γενιά. Έχει αλλάξει η διαδρομή λόγω των έργων. Όχι. Δεν έφτανε ποτέ μέχρι κάτω. Μάλιστα. Είναι εκπληκτικό διότι είναι όλος ο κόσμος έξω, συμμετέχουν ακόμα και αυτοί που είναι απ' έξω. Έτσι, είναι ναι, διαδραστικό. Το να παροτρύνεις τον κόσμο να τρέχει. και νομίζω είναι ένα από τα καλά παραδείγματα που μπορούμε να δώσουμε κιόλας, ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε πολλές πόλεις. Εμείς το κάνουμε πράξη, πάμε ενάντια σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα δεις δήμους να πάρουν αυτή το ρίσκο. Ναι, γιατί ναι, μιλάμε για ρίσκο. Δεν ξέραμε αν θα βγουν νέα μέτρα, έτσι. Αυτό είναι κάτω από τη φιλοσοφία αγώνες πόλης. Ναι. Είναι υπό την αιγίδα του ΣΕΡΑΣ. Έχει πιστοποιημένες διαδρομές. Αν θα έρθει ένας αθλητής σε κάνει παγκόσμιο ρίσκο, θα το αναγνωριστεί. Έτσι, δεν είναι μία απλή. Εννοώ ότι έχει όλα τα εφόδια και όλες τις προδιαγραφές και να γίνει ένας πολύ μεγάλος αγώνας, αλλά και παράλληλα να είναι και μαζική συμμετοχή για ανθρώπους που θέλουν να διασκεδάσουν, να περπατήσουν, να τρέξουν, εν πάση περιπτώσει. Τα καλύπτει όλα. Πριν χρόνια είχα συμμετάσχει, ναι, και το θυμάμαι αυτή τη ζωντάνια του κόσμου που ήταν όσοι δεν τρέχανε, δεν συμμετέχανε, αλλά ήταν είτε γιατί οι οικογένειες τους, οι συγγενείς, τα παιδιά τους και τρέχανε, η ζωντάνια του κόσμου που ήταν γύρω από τη διαδρομή. Είναι μια γιορτή της ειρήνης, της δημοκρατίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Γι' αυτό το λόγο είναι και τόσο συμβολικό και για μας. Θέλω όμως, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως. Και θέλω να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους που είναι από πίσω, βοηθάνε. Φυσικά. Ξέρω, είναι πάρα πολύ. Αν σκεφτείς ότι μόνο 300 μπορεί να είναι εθελοντές, σκέψου και άλλοι πόσοι μας βοηθάνε. Καθώς και το προσωπικό του Δήμου. Βέβαια. Υπάρχουν πολλοί που δουλεύουν εκείνη την ημέρα. Δουλεύουν. Κόντουν τις 5 το ώρα το πρωί και σχολάνε στις 1-2 τα μαζέψουμε λύσεις. Συνεχώς συναντήσεις για να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε όσο μπορούμε το επίπεδο πιο ψηλά. Απαιτητικότατη δουλειά. Αλλά πάντα το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Και φέτος νομίζω ότι μετά από 2 χρόνια θα δικαιωθούμε ακόμα περισσότερο βλέποντας τον κόσμο στον δρόμο. Θα κάνω μία πρόταση. Είναι η πρόταση στιγμής.
Εύχομαι την επόμενη χρονιά να γίνει και διεθνής. Έχουμε αθλητές από το εξωτερικό που συμμετέχουν. Μετήχαν το 19 αθλητές από το εξωτερικό. Γιατί έχει πολλούς συμβολισμούς. Ναι, ναι, μα γι' αυτό ξένους, με αφορμή. Ξένους θα δεις τώρα πλέον, επειδή μένουν πολύ ξένοι στην Ελλάδα. Σωστό γι' αυτό. Ναι, ναι. Ναι, όχι εννοώντας, εγώ π.χ. ξέρω από τη Βραζιλία, ας πούμε, ένας μαραθωνοδρόμος θα έρθει να τρέξει. Ναι, δεν πάω ποιος προβάλλεται, αλλά θα συμμετάσχει. Τη συμμετοχή ψάχνουμε. Δεν ναι, ψάχνουμε. Ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια. Δεν είναι ανταγωνιστική διαδικασία. Προφανώς κάποιοι θα θελήσουν να κάνουν κάποια ρεκόρ, προφανώς κάποιοι θα βγουν πρώτοι, αλλά εν πάση περιπτώσει η συμμετοχή. Βέβαια. Η παρουσία είναι αυτό που έχει αξία. Ο προγραμματισμός έχει μετά. Ο προγραμματισμός του οργανισμού. Θεού θέλοντος, συνθηκών επιτρέποντος. Θεού επιτρέποντος. Ο οργανισμός είναι διαρκής. Έχει 12 μήνες το χρόνο, πάντα έχουμε να προσφέρουμε κάτι, να κάνουμε εκδηλώσεις. Θα ξεκινήσουμε μετά τα Παναγούλια. Έχουμε στο Μελίνα Μερκούρι, ξεκινάνε το θεατρικό εργαστήρι μας. Έχει τις παραστάσεις του. Είναι ομάδα θελοντών, στηρίζει ο Δήμος. Διαχρονικά έχει πολλές ομάδες θελοντών ο Δήμος. Και ξεκινάμε με 6 ημέρες παραστάσεις. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Μετά έρχεται ο τομέας χορού που κάνει ουσιαστικά το τέλος της σεζόν τελετή λήξης με όλα τα μικρά παιδιά στο Μελίνα Μερκούρι, μια εξαιρετική παράσταση διότι θα δεις πάρα πολλά μικρά παιδιά τι έχουν κάνει όλη τη χρονιά. Μετά συνεχίζουμε με το 2 που κλείνει για αυτό τη σεζόν του. Παράλληλα τρέχουν οι αθλιακοπές. Οι αθλιακοπές είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον οργανισμό. Κάθε χρόνο συμμετέχουν τουλάχιστον 700 παιδιά και πάνω. Σημαντικό στόχος, ναι, στόχος είναι πλέον να φτάσουμε τα 700 και σιγά σιγά να μπούμε και σε ρυθμούς όπως πιο παλιά που ήταν και ο Σπήλιος που φτάναμε κοντά στα 1000. Έχουμε τις δυνατότητες, από εκεί και πέρα όμως προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και λίγο στα δεδομένα και τις συνθήκες που λόγω COVID υπάρχουν ακόμα. Παράλληλα, ένα πολύ μεγάλο θέμα για τον Δήμο μας, το Open Air Festival. Είναι ουσιαστικά ένα φεστιβάλ ταινιών. Διαρκεί 2 μήνες, Ιούλιο-Αύγουστο. Είναι απολύτως... Με πολύ ωραίες επιλογές εγώ θα συμπληρώσω διαχρονικά. Είναι απολύτως ελεύθερη είσοδος και θα είναι στο Στρογγυλό, στο εμβληματικό κτίριο του Στρογγυλού. Μετά υποδεχόμαστε πρώτα ο Θεός το διαδημοτικό φεστιβάλ θεάτρου που θα συμμετάσχει στο θεατρικό εργαστήρι μας που σας προείπα και θα έχουμε από πολλούς δήμους συμμετοχές. Για μία εβδομάδα θα υπάρχουν διάφορα θεατρικά. Μετά πάμε στην Αυαρχίδα μας που είναι το Φεστιβάλ Πόλης. Μια σειρά από πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εκεί θα μπορέσετε να δείτε από συναυλίες, θέατρα, ακόμα και καραγκιόζες για τα μικρά παιδιά. Φέτος η αλήθεια είναι ότι έχουμε βάλει ένα στόχο. Θα το προσπαθήσουμε, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Θέλουμε να βάλουμε και κάποιες νέες εκδηλώσεις, τα οποία θα είναι για άτομα με διάφορο τύπο αναπηρίες. Ένα θέατρο, ας πούμε, ένα χορό. Θα γίνει μια καλή προσπάθεια, ελπίζω να τα καταφέρουμε. Και συνεχίζουμε μετά, γιατί δεν σταματάει με τίποτα. Έχουμε παιδικό εφηβικό εργαστήρι. Παραστάσεις τον Νοέμβρη. Συγγνώμη, θα διακόψω, έχω μια απορία τώρα. Mm-hmm. Διανύουμε τα 100 χρόνια μικρασιατικής καταστροφής. Σκέφτεστε κάτι να κάνετε? Συγγνώμη. Εσύ. Είναι δεδομένο, είναι δεδομένο ότι θα είναι στο παλμαρέ των εκδηλώσεων του. Γιατί, ωραία τα λέμε, αλλά κάνουμε και... Όχι. Φαντάζομαι θα το έχουν σκεφτεί. Παναγιώτη, απλά δεν θέλω να σου αποκαλύψω το project. Όχι, ναι, όχι, δεν θέλω να μου πεις όλο. Ένα ναι, όχι, ναι, αν υπάρχει πρόθεση. Ένα spoiler που λέμε για το Φεστιβάλ Πόλης, φυσικά και θα υπάρχει ένα κομμάτι. Επεξεργαζόμαστε και προτάσεις που υπάρχουν για τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη να βάλουμε κάποια θέματα, αλλά είναι δεδομένο ότι το 22, η επέτειος του 22 θα υπάρξει και στο Φεστιβάλ Πόλης. Τώρα, λεπτομέρειες ακόμα δεν θα πούμε. Στην τελική πρέπει να έχει λίγο ενδιαφέρον ο ακράτης. Εγώ δεν θα... Τα Παναγούλια κοινοδρομή. Την άλλη μέρα ξεκινάμε. Τώρα, μέσα σε αυτό... Θα κλείσουμε, εντάξει, Χριστουγεννιάτικες όπως πάντα γίνεται σε όλους τους Δήμους. Εννοείται όπως συμμετέχουμε και εμείς με πολλά από συναυλίες, από θεατρικά. Τώρα,
Συγχρόνως όλα αυτά θα προσπαθήσουμε και έχουμε στο μυαλό μας ότι σιγά σιγά πρέπει να επανενωθούμε, να ξανανταμωθούμε μάλλον με τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου μας. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά λίγο τις προσπάθειες να βρούμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μαζί. Ο Οργανισμός Πολιτισμού πάντα στήριζε, όπως και ο Δήμαρχος η Μαρία. Επιτρέψτε μου τώρα, επειδή έρχεστε λίγο στα δικά μου τα χωράφια και ξέρει ο Σπήλιος, και νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε και στον Νικό. Ο λαϊκός πολιτισμός, πρώτον, συνοδεύει πολλά επαγγέλματα. Θα μιλήσω πρακτικά. Ένα. Μιλάει για την παράδοσή μας. Συνοδεύει επίσης ήθη και έθιμα. Συνοδεύει φορεσιές, αναμνήσεις, προτάσεις, ιστορία και γενικά την παράδοση και τον πολιτισμό μας. Με κάποιον τρόπο πρέπει να τα αναδείξουμε αυτά και να τα διατηρήσουμε και να τα περάσουμε στους νεότερους και στα παιδιά. Σταματάω εδώ και ακούω εσάς. Συνεχίσω να... Ναι, εσύ βέβαια. Κοίτα Παναγιώτη. Έχουμε κάνει από αυτό το βήμα αρκετές τέτοιες εκπομπές πάνω σε αυτό το κομμάτι και είναι χαρά μου που σας έχω εδώ να το αναφέρουμε αυτό το γεγονός. Και κάτι ακόμη. Μια πτυχή που θα τη ζητήσουμε λίγο παρακάτω. Πολιτισμός, ιστορία και ένα άλλο κομμάτι, επειδή η εκπομπή μας λέγεται «Ταξιδεύω τον κόσμο», να ταξιδέψουμε τον κόσμο και τους συμπολίτες στην ιστορία και στην ιστορικότητα της πόλης σας. Μέσα από διάφορες διαδρομές που μπορείτε να φτιάξετε, μέσα από κυνήγι θησαυρού για να μάθουν τα παιδιά καλύτερα και μέσα από προτάσεις, ιδέες με όμορους δήμους για την ιστορία. Σας συνδέει ένα ρέμα. Ναι. Σταματάω εκεί. Απλά να πούμε ότι ναι, ο Δήμος είχε σχεδιάσει αντίστοιχες εκδηλώσεις και οι αντίστοιχες, αλλά λόγω πανδημίας ναι. Δηλαδή πάντα ο Δήμος, εάν υπάρχουν αφορμές, ακόμα και στο Φεστιβάλ Πόλης, έτσι, πάντα εντάσσει. Εντάξει, δεν ξέρω, το μέγεθος αξιολογείται κάθε φορά. Έτσι, γίνονται προσπάθειες και γίνονται εκδηλώσεις. Δεν έχω μέγεθος. Το λέω σαν πρόταση, ιδέα, σκέψη. Μην θεωρηθεί ότι τώρα λέω κάτι. Ο οργανισμός είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Ακούει, επεξεργάζεται, σέβεται και τιμάει και πολλά πράγματα. Όσον αφορά που μου είπες για τη συνεργασία με τους πολιτιστικούς, πάντα ακούει. Πάντα ακούει προτάσεις. Πάντα είναι δίπλα. Διαχρονικά πραγματικά να δεις, αξίζει να δεις πόσες συνεργασίες έχει κάνει. Εγώ θα το έλεγα συνεργασίες. Δεν θα έλεγα ότι επιχορηγήσεις ή ότι στηρίζουν οικονομικά. Είναι συνεργασίες διότι αναπτύσσουμε τις ιδέες των πολιτιστικών συλλόγων και προσπαθούμε να τις κάνουμε πράξη. Και περιμένουμε τώρα που θα φύγει η πανδημία, πραγματικά περιμένουμε πολύ ωραία πράγματα. Ωραία. Νομίζω ότι είστε στο στάδιο των συνομιλιών, σε ένα αρχικό στάδιο, γιατί κάτι λέγαμε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Φαντάζομαι ότι και οι σύλλογοι έχουν ανάγκη. Βέβαια. Από μια συνεργασία, γιατί και από την πανδημία και διάφορες άλλες και άλλα ζητήματα υπήρξε μια απόσταση, όχι ότι ήθελε κάποιος έτσι, ή την επιδίωξε κάποιος. Με εμπνέεται, τώρα μου έρχεται ξαφνικά. Φαντάζομαι η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει στον Άγιο Δημήτριο. Αλλά φαντάζομαι ότι και ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, αλλά και οι σύλλογοι, είτε πρόκειται για εθνικοτοπικούς, είτε πρόκειται για εξωαριστικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Βέβαια. Έτσι, έχουν την ανάγκη να μπορούν να εκφράζουν. Σε ένα μεγάλο φεστιβάλ που θα έχει θέμα την παράδοση και όχι μόνο. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις να αναπτυχθούν όλα αυτά. Και θα υπάρχουν και οι κατάλληλοι χορηγοί που θα βοηθήσουν σε αυτό. Από τη στιγμή που υπάρχει θέληση και επικοινωνία, είναι δεδομένο ότι θα βρεθεί μια πολύ ωραία λύση. Λύση για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει και να εκφράσουν, να τους μεταφέρουμε τις παραδόσεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει πολλούς συλλόγους. Έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και πρέπει να τα αναδείξουμε αυτό. Και οι περισσότεροι είναι δημιουργικοί. Έτσι, δεν είναι απλά συλλογή σφραγίδα.
Αυτό ναι. Είναι πολύ σημαντικό και έχουν και. Με πολύ κόπο. Έτσι, δηλαδή, δύσκολο ένα σύλλογο σήμερα και με αυτές τις συνθήκες να μπορεί να ανταπεξέλθει και να δημιουργεί πράγματα και να μαζεύει κόσμο γύρω του και να έχει να πει και να κάνει πράγματα. Και σκεφτείτε ότι τα τελευταία δύο χρόνια με πολλή δυσκολία, με έξοδα τα οποία τρέχανε. Έχουν καταφέρει αρκετοί να επιβιώσουν. Μιλάμε για γενικά στην Ελλάδα 5.000 σωματεία. Το νούμερο είναι από την περιφέρεια που μου έχει δοθεί από ρεπορτάζ που έχω κάνει. Φανταστείτε τώρα ότι πόσοι κατάφεραν να ανοίξουν. Γιατί κάποιοι δεν κατάφεραν και κλείσανε. Να πούμε από το 2021 ο Δήμος χρηματοδότησε τους πολιτιστικούς και εθνικοτυπικούς συλλόγους έτσι, και το 2021 και το 2022. Συγχαρητήρια γι' αυτό, ειλικρινά. Που αξιολογήθηκαν και έχουν να κάνουν με αυτά που έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ σωστό. Και, πολύ σωστό. Και μην ξεχνάμε να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε, ότι ό,τι εκδήλωση πολιτιστική κάνει ο Δήμος Αγίου Δημητρίου είναι απολύτως ελεύθερη. Απολύτως ελεύθερη. Είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει, ποτέ δεν υπάρχει κάποιο αντίτιμο. Το μοναδικό μάλλον αντίτιμο μερικές φορές που λέμε αν θέλει κάποιος είναι τρόφιμα για να στηρίξουμε κάποιες ευάλωτες ομάδες. Έρχεστε τότε στα λόγια μου που είπα ότι ο πολιτισμός έχει και την κοινωνική του πλευρά. Βέβαια. Μάλλον θα μπορούσε να με την νικήσει. Βέβαια. Δίνουμε αγώνα να το υποστηρίξουμε καθημερινώς, διότι όπως βλέπετε οι συνθήκες έξω έχουν αλλάξει δραματικά συγκριτικά με το 2019. Αυτό, όπως έχει επηρεάσει τον κάθε άνθρωπο ατομικά, έχει επηρεάσει και τη συνοργάνωση των δήμων, των νομικών προσώπων. Να ρωτήσω κάτι άλλο πρακτικό, περισσότερο και τους δύο, γιατί κουβέντα κάνουμε. Αν κάποιος φορέας ή καλλιτέχνης θέλει να συμμετάσχει το Σεπτέμβριο, αν το λέω σωστά, στο φεστιβάλ που γίνεται, πότε πρέπει να στείλει μια αίτηση, ένα αίτημα ότι θα ήθελα να συμμετάσχει. Χτες. Όποτε θέλει μπορεί να στείλει στον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού να στείλει ένα mail με την πρότασή του. Εμείς ήδη έχουμε μαζέψει. Έχει και το κόστος αναφέρει πάνω. Φυσικά, προφανώς και αν δεν αναφέρει το κόστος θα μπούμε σε μια διαδικασία να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Καλό θα ήταν να το έχει. Για λόγους ταχύτητας θα το θέλαμε. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μαζέψει πάρα πολλές προτάσεις και σιγά σιγά αρχίζουμε και τις αξιολογούμε. Πολύ ωραία. Σε κάποιο άλλο τομέα που επίσης πρέπει να δώσουμε μια έμφαση στον οργανισμό, να πούμε λίγο και το κομμάτι του αθλητισμού. Δηλαδή, πόσα σωματεία υπάρχουν και πόσο ο Δήμος και ο οργανισμός. Ποιο είναι το κομμάτι που έχει βάλει το οργανισμό. Εγώ αυτό που θα πω. Γιατί ο Γιάννης είναι πολύ περισσότερο μέσα στα πράγματα όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Εγώ θα πω ότι ο Δήμος κάνει τεράστιες προσπάθειες να έχει σε ένα υψηλό επίπεδο όλες τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα θέμα, έχει προκύψει ένα θέμα με το χορτοτάπητα του σταδίου, του δημοτικού σταδίου. Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι μπήκε το νερό στο αυλάκι. Και το επόμενο διάστημα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα, αλλά παρόλα αυτά ο Δήμος προσπαθεί και συντηρεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Έχει 3 κλειστά γυμναστήρια, έχει 5x5, προχτές έχει ξεκινήσει το 9x9. Τελειώνουμε το 9x9 πλέον. Και αυτό είναι πολύ αξιόλογο. Δηλαδή θέλω να πω ότι και αυτό έχει να κάνει ή με χρήματα του οργανισμού ή με χρήματα του Δήμου. Παρ' όλα αυτά είναι σε υψηλό επίπεδο οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Υπάρχει πρόγραμμα γενικότερα για το κομμάτι του, ας το πούμε, μαζικού αθλητισμού. Λοιπόν, να σας περιγράψω λίγο μια εικόνα λίγο του αθλητισμού. Βεβαίως, φυσικά αυτό που είπε ο Σπύλιος, ότι δεν έχουμε πάρα πολλές εγκαταστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι αξίζει, ναι, το λέω και διαμικροφώνω, δεχόμαστε όποιος θέλει να συγκρίνει την ποιότητα, την καθαριότητα και το πόσο φροντίζουμε τους χώρους. Ουδέποτε έχουμε αφήσει σε δεύτερη μοίρα. Ναι, το θέμα του χλεοτάπητα είναι κάτι το οποίο όντως έχει πλέον το νερό στα βλάκια. Απλά δεν σταματάει ο Δήμος. Φτιάχνει τα άλλα γήπεδα, προσπαθεί να τα συντηρήσει. Έχουμε μια κολυμβητική δεξαμενή. Καινούργια. Ναι, μια καινούργια η οποία λειτουργεί. Μπαίνει στο πρόγραμμα. Όχι αυτή. Ναι, όχι, γι' αυτό θέλω να ξεχωρίσουμε. Η μεγάλη πισίνα θα έρθει. Έχουμε ήδη μια μικρή, η οποία τρέχουν προγράμματα. Είναι στο σχολείο το ΕΚ που έχουμε,
το οποίο λειτουργεί για μικρούς μέχρι και μεγάλους, από baby swimming μέχρι και για ενήλικες. Είναι μια ουσιαστικά τον τελευταίο χρόνο που έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβρη, γίνεται με μεγάλη επιτυχία και θα συνεχιστεί και του χρόνου. Ελπίζουμε να ανοίξουμε τις μέρες και τις ώρες. Ελπίζουμε να φτάσουμε και Σαββατοκύριακο, διότι η προσήλευση είναι πολύ μεγάλη και η ζήτηση. Τώρα, μαζικός αθλητισμός. Ναι, υπάρχει. Εντάξει, δεν ο οργανισμός έχει κάποια προγράμματα. Έχει ναι. προγράμματα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι τώρα λόγω πανδημίας τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα. Προφανώς, αν και εφόσον ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο, αφού έτσι και με τις... Πρώτα Θεός, φαντάζομαι ότι θα ξεκινήσουν πάλι να τρέχουν. Συμμετέχει ο κόσμος, άλλωστε όταν έχει τόσα αθλητικά σωματεία και το κάθε ένα σωματείο έχει 400 και 500 αθλητές, έτσι, και φροντίζεις πάντα να είσαι εκεί με τις αθλητικές σου εγκαταστάσεις, αυτό προφέρει ο Δήμος. Βέβαια, πολύ σωστά. Στο δημοτικό στάδιο δεκάδες κόσμος προχωράει, τρέχει για τους δικούς τους λόγους, για τις δικές τους ανάγκες, αλλά και αυτός έτσι, μια μορφή μαζικού αθλητισμού είναι. Έτσι, άλλωστε οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να προσφέρονται και στους ανθρώπους αυτούς, αλλά και στα σωματεία που κάνουν αξιόλογη προσπάθεια έτσι, και συμμετέχουν σε τοπικά πρωταθλήματα ή σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα έτσι, με πολλούς αθλητές και πολλούς αξιόλογους. Και ανθρώπους. Βέβαια έχετε και αναγνωρισμένους και πολλές διακρίσεις σαν πόλη και στο κομμάτι του αθλητισμού γενικότερα. Έχουμε αρκετές ομάδες. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι έχουμε 4 βόλεϊ. Δεν μου κάνουμε συγχωνεύσει. Ναι, έχουμε 4 βόλεϊ. Έχουμε 3 μπασκετικές. Έχουμε 4 ποδοσφαιρικές. Δύο ομάδες στίβου. Δύο ομάδες στίβου. Δύο τένις. Και όλα αυτά. Σκεφτείτε πόσα άτομα αθλούνται καθημερινώς στο Δήμο μας. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι απαιτητικότητα η δουλειά του οργανισμού να διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε καλή κατάσταση. Χρησιμοποιούνται. Δεν μένουν χωρίς να υπάρχει άνθρωπος εκεί πέρα. Κάθε μέρα γεμίζει από το μεσημέρι τουλάχιστον μέχρι το βράδυ όλες οι εγκαταστάσεις μας είναι γεμάτες. Υπάρχει και το άλλο τομέα του περιβάλλοντος, ο οποίο τα τελευταία χρόνια έχετε δημιουργήσει μια εγκατάσταση και από εφηλοντές στο κομμάτι με το λαχανόκι. Ναι, εντάξει. Τώρα βέβαια εμείς δεν είμαστε στην αρμόδιοι για αυτό το κομμάτι. Όχι, αλλά γίνεται μια προσπάθεια. Και... Με το λαχανόκηπο, το λέω σωστά. Ναι, με το λαχανόκηπο και όχι μόνο. Η Κατερινά Σιμακοπούλου που είναι εντεταλμένη σύμβουλος, αν επιτρέπετε. Έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Την καλησπέρα μας και όλες. Την καλησπέρα Κατερινά. Δεν είναι μόνο λαχανόκηπος, κάνει πολλά η Κατερίνα για το περιβάλλον. Ακόμα για την Μικροδάφνη θα κάνει πράγματα. Αυτή τη στιγμή είναι τιμή μου κιόλας που είναι στο μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου. Ήδη έχουμε στο μυαλό μας μέσω του οργανισμού να τρέξουμε και κάποια προγράμματα. Στον Άγιο Βασίλη έχουμε το Βοτανικό Κήπο, ο οποίος σκοπεύουμε να γίνουν διάφορα προγράμματα σε αυτό. Γενικά θα γίνουν και έχουμε και καλό προγραμματισμό, διότι η Κατερίνα τρέχει συνεχώς. Το αγαπάει αυτό που κάνει και με τους μαθητές κάνουμε ακόμα να ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί είναι από μικρό παιδί το έχω απορία. Αυτό το ρεύμα της Πικροδάφνης τελικά θα μπορούσε να συμβεί κάτι άλλο όπως στις ευρωπαϊκές πόλεις να είχε καθαριστεί και να γίνονται κάποιες βαρκάδες και να καταλήγει κάπου και να έχει... Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο κομμάτι. Έτσι. Είναι απορία μου. Δεν το ξέρω καν. Δηλαδή. Απλά ήταν μια απορία μου. Λέω, αλλού εκμεταλλεύονται κάθε κομμάτι γης, ιδιαίτερα στην κεντρική Ευρώπη, και εμείς προσπαθούμε να τα μπαζόμε, να τα κλείνουμε, να τα κάνουμε οτιδήποτε άλλο εκτός από να τα αναδεικνύουμε. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Έτσι, είναι κατεξοχήν θέμα της περιφέρειας. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 20-25 χρόνια η κάθε διοίκηση της περιφέρειας είχε ένα άλλο σκεπτικό. Έτσι. Και επειδή είναι κοντά και με άλλο Δήμο και με άλλους Δήμους. Εντάξει, το μεγαλύτερο κομμάτι είναι στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Ναι, και το άλλο είναι στο Φάληρο. Το 90% του ρέματος είναι στον Αγίου Δημητρίου. Έχει ένα πολύ πολύ μικρό κομμάτι ο Άλυμος και με το υπόλοιπο είναι στο Φάληρο. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια. Καταρχήν νομίζω ότι θα πρέπει να το πιστέψουν οι κάτοικοι και αυτοί που μένουν και κατοικούν στους όμορφη σημεία του ρέματος.
Αλλά είναι κατεξοχήν δουλειά της περιφέρειας, πολυνομία. Έτσι απλά, δηλαδή, πολύ σωστά το είπες, εγώ δεν θυμάμαι πόσα χρόνια το ακούω και λέω, έχει αρχή, τέλος έχει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω. Ο Δήμος πάντως Αγίου Δημητρίου έχει καταθέσει μία μελέτη καθηγητή κ. Λουμπασάκη, πώς θα πρέπει, έτσι, κάτι γνώμη του καθηγητή και του Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω ότι και ομόφωνη από όσα θυμάμαι καλά, πώς θα μπορούσε το ρεύμα της Πικροδάφνης να αναβαθμιστεί και να είναι επισκέψιμο και να το χαίρεται ο καθένας. Η περιφέρεια νομίζω ότι έχει μία άλλη άποψη για τα πράγματα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θέλει πολύ αγώνα και πολύ πείσμα αυτή η ιστορία για να έχει ένα αίσιο τέλος. Για τον κάτι... κόσμο βασικά, έτσι. Βέβαια, και κάτι γενικότερο. Τα επόμενα χρόνια θα πρασινίσει κι άλλο ο Δήμος. Πάντα. Να δώσουμε... αν δείτε τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2011 που είναι η Μαρία Ανδρούτσου σαν δήμαρχος... Να κυκλοφορήσει, να περπατήσει... Γίνονται βέβαια και έργα σημαντικά όπως είναι χαμηλά στην Αγίου Δημητρίου. Έχει γίνει η Πυριάμου, είχε γίνει η Κολοκοτρώνη, μεγάλωσαν τα πεζοδρόμια, έγινε φύτευση έτσι, σε σωστά σημεία, γιατί πάντα φυτεύαμε, αλλά ναι, δεν έτσι, είναι. Ουσιαστικά όμως κλείναμε την πρόσβαση έτσι, και τη διάβαση των πεζών, την εύκολη διάβαση των πεζών, πόσο μάλλον αυτού που έχουν κινητικά προβλήματα. Γίνεται μια προσπάθεια, και αλήθεια είναι δύσκολα ο κόσμος μπορεί να αντιληφθεί, αφού δεν την έχει τελειώσει το έργο, ποια είναι η πραγματική αξία αυτών των διαδικασιών και όλων αυτών των αναπλάσεων. Η αλήθεια είναι ότι και η Πριάμου και η Κολοκοτρώνη δικαίωσε τις προσδοκίες της διοίκησης και φαντάζομαι αυτό θα γίνει και στην Αγίου Δημητρίου και οπουδήποτε αλλού ο Δήμος. Το οποίο αναμένεται σε πόσο καιρό? Περίπου. Εντάξει, υποτίθεται ότι είχε 46 μήνες ήταν η αρχική τέτοια. Φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ πιο γρήγορα. Στις αρχές Μαΐου ξεκινάει και η ασυρμά του, ένα κομμάτι της ασυρμά του, η συλλογική της Πριάμου και της Κολοκοτρώνη. Και μετά είναι η Μακρυγιάννη και η. Έτσι, στην ίδια λογική πάντα. Εντάξει, είναι δύσκολα όμως, γιατί αναστατώνεται πάρα πολύ η γειτονιά, αναστατώνεται πάρα πολύ η περιοχή. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος κερδίζουν όλοι μας. Θα μένει τότε στη φράση τη διεγνωστή ρίση, κάθε εμπόδιο για καλό. Σε ευχαριστώ. Να μου επιτρέψετε να πω κάτι ακόμη για την ιδρομία. Βεβαίως. Γιατί η ιδρομία πέρα από την ειρήνη, πέρα από τα μηνύματα για την ειρήνη, τώρα με την Ουκρανία τα πράγματα είναι ακόμα πιο έτσι, εμφανή και αναγκαία. Πέρα από τα μηνύματα για τη δημοκρατία, έχει πάντα και ένα κοινωνικό μήνυμα. Όλα τα χρόνια από το 2015 υπήρχαν κοινωνικοί φορείς οι οποίες στήριζαν η ειρηνοδρομία, μέρος των εσόδων πηγαίναν σε αυτούς. Το 19 είχαμε λόγα και το 22 είναι ο φάρος τυφλών της Καλλιθέας. Βεβαίως. Να πούμε ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος φορέας που ουσιαστικά παλεύει και αγωνιά και στηρίζει τους ανθρώπους με μερική ή ολική έλλειψη τύφλωσης. Πρεσβευτές της συνοδρομίας φέτος είναι ο Παραλυμπιονίκης Νάσος Γκαβέλας και Σωτήρης Καραγκάνης. Και είδα και τη σχετική συνέντευξη τύπου. Προχθές. Και έχει να κάνει με αυτό ότι η συνοδρομία δεν είναι απλά ένα δρομικό γεγονός. Είναι πολλά μαζί και προσπαθούμε να τα υπηρετούμε και να τα στηρίζουμε με κάθε τρόπο. Γι' αυτό θέλουμε τον κόσμο κοντά μας. Γιατί, ωραία, καλά κάνει και θέλει κάποιο να τρέξει, να διασκεδάσει, να χαρεί. Αλλά η παρουσία μας θα πρέπει να δηλώσει και άλλα πράγματα. Έτσι, αυτά που είπαμε. Την ειρήνη, τη δημοκρατία, ο εθελοντισμός, η συμπερίληψη. Το να τρέχουν άνθρωποι που έχουν κινητικά προβλήματα με αμαξίδια. Είναι σημαντικό να είσαι στον δρόμο μαζί τους και να έχουν όλη την ευκαιρία να κάνουν πράγματα που τους ευχαριστούν. Τα χαιρόνια. Να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά. Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ μερικές φορές συγκινούμαι με όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί πέρα από το πολύ μεγάλη δουλειά και τον πολύ κόπο, έχει απίστευτα πράγματα θα πρέπει να σκεφτείς για όλα αυτά. Δηλαδή, στο τέλος σε ανταμείβει αυτή η ιστορία, γιατί βλέπεις τον κόσμο να το χαίρεται, βλέπεις εθελοντές, βλέπεις παιδιά που έχουν κοινικά προβλήματα και είναι εκεί να τρέξουν στην εκκίνηση και να τερματίσουν, να πάνε το μετάλλιό τους.
Έτσι, είναι πολύ σπουδαία. Είναι κατάθεση ψυχής. Έτσι. Έχετε σκεφτεί, επειδή μου δώσετε μια πολύ ωραία πάση σε σχέση με την Ουκρανία, μήπως κάνετε πρόσκληση στην πρεσβεία της Ουκρανίας κάποιος να παρευρεθεί? Όχι, δεν το έχουμε σκεφτεί. Έτσι, και θα σας πω γιατί δεν το έχουμε σκεφτεί. Η αλήθεια δεν μας έχει πέρασει αυτό το μυαλό. Η αλήθεια είναι ότι η ειρηνοδρομία όλα αυτά τα χρόνια ξεκινάγαμε αρχές του χρόνου. Φέτος, λόγω των πρωτοκόλλων και όλης αυτής της κατάστασης, ξεκινήσαμε προς το τέλος Φλεβάρι. Άρα τα πάντα είναι πάρα πολύ συμπιεσμένα και πάντα και όλα και εγώ σε τρεις μέρες είχα καλέσει εκπρόσωπο πρεσβείας σε άλλη χώρα. Τώρα που το συζητάμε, γιατί όχι? Έτσι, να το δούμε. Να το δούμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να ρίχνουμε ιδέες στο τραπέζι. κάνουμε προσκλήσεις. Απλά το θέμα είναι και τονικά. Γιατί όχι, σας το λέω, δηλαδή χαίρομαι για την πρόταση. Να το δούμε. Απλά δεν είμαστε αρκετά ήρεμοι και αρκετά ψύχρεμοι, γιατί είναι τεράστιος ο φόρτος δουλειάς και οι αγωνίες που έχουμε για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Αλλά να το συζητήσουμε και να το δούμε. Εδώ είμαστε για να λέμε ιδέες, προτάσεις. Όχι, ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, βλέπω ότι το 12μηνο είναι πλούσιο, γεμάτο. Ναι, γενικά πάντα έχουμε κάτι, κάτι έχουμε να δώσουμε. Δεν ησυχάζουμε. Όχι. Αλήθεια είναι σκέψη ότι ακόμα και τον Αύγουστο θα βρεις κάτι στον Άγιο Δημήτριο. Δεν σταματάει ο Άγιος Δημήτριος ποτέ. Ετσάγεται πολιτισμό. Και τι θα πούμε αυτό? Σας προσκαλούν άλλοι δήμοι και τα λοιπά, είτε τις ομάδες σας, είτε τον οργανισμό, να έχετε μια κοινή συνεργασία. Έχουμε το διαδημοτικό φεστιβάλ. Στο διαδημοτικό φεστιβάλ γυρίζουμε όλη την Αττική σχεδόν. Μάλιστα. Και παρουσιάζει το θεατρικό εργαστήρι. Όπως και έρχεται ο Λιέντης σε εμάς. Και μετά έρχονται όλοι σε εμάς. Εμείς είναι οι αρχές Σεπτέμβρη. Τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη έρχονται συνήθως σε εμάς. Τους υποδεχόμαστε στο Στρογγυλό. Είναι ακριβώς μετά το Open Air Festival που είναι οι ταινίες. Μετά γίνεται εκεί πέρα σαν ανοιχτό θέατρο και υποδεχόμαστε όλους τους άλλους δήμους. Και η αλήθεια είναι ότι είναι το στοίχημα φέτος. Θέλουμε να δούμε μετά την πανδημία. Περιμένουμε πολύ περισσότερη συμμετοχή. Να δείξουμε όμως. Γιατί δεν έχουμε αφήσει να μην δείξουμε την αφίσα. Πάμε. Έτσι. Μία-μία τις αφίσες. Στην κάμερα. Κάτσε να σκέψουμε. Αυτή ωραία. Είναι η κύρια αφίσα της ειρηνοδρομίας. Μισό λεπτό. Να βρούμε την κάμερα. Ωραία. Πάλι και πέρα, δεν είναι. Φαίνεται πάνω. Μισό λεπτό, ναι. Να πούμε ότι ο αγώνας, η ειρηνοδρομία είναι υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ. Υπάρχουν θεσμιστικοί υποστηρικτές όπως είναι Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, ο ΨΑΤ, η Δρομή της Ελπίδας, στηρίζουμε το Φάρο Τυφλών, μια αφίσα, γιατί είπαμε ότι οι εθελοντές είναι αυτοί που χαρακτηρίζουν έναν αγώνα. Να σας στείλουμε και εμείς το λογότυπο μας. Να μας στείλετε και το λογότυπό σας, γιατί υπάρχουν χορηγοί επικοινωνίας, όπως είναι η ΕΡΤ, όπως είναι η Εφημερίδα των Συντακτών, ο 984, το Attica TV, ελπίζω να μην ξεχάσω κανένα τώρα, το Πρεσέντζα, η ΕΡΤ Open, ο Άγιος Δημήτριος News, το runningnews.gr και ο Νευρώνας. Άρα λοιπόν και με το δικό σας το λογότυπο, γιατί φαντάζομαι ότι θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε, βεβαίως. Εντάξει, αστείευομαι. Όχι, εγώ δεν αστείευομαι καθόλου, είμαι πολύ ειλικρινής, χαρά μου. Άλλωστε το έχουμε πει. Και την άλλη φορά αναφέρεται και την κυρία Προβατά. Και βέβαια, γιατί όχι. Γιατί όχι. Είναι πολλούς χαιρετισμούς. Αυτή είναι η αφίσα που καλούμε τον κόσμο να γίνει εθελοντής. Ο εθελοντισμός μας ενώνει. Έτσι. Εθελοντισμός είναι στάση ζωής. ειρηνοδρομία.gr. Εκεί μπορείτε να βιώσετε ως εθελοντές, να μάθετε πληροφορίες και έχει τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν λέω κάτι λάθος, με διορθώνετε. Ναι. Όλα καλά. Και η ειρηνοδρομία από την πρώτη στιγμή μετά την αναβάθμισή της έκανε και δωρεάν προγράμματα. Υπάρχει δωρεάν καρδιολογικός έλεγχος σε όποιον θέλει να τρέξει.
επικοινωνεί με τα τηλέφωνα του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητικού και Περιβάλλοντος 2-10-96. Είδες τώρα. Όχι, α, πες το, πες το, συγγέμισε περίπου. Είδες τι έχει κάνει, τα καλύτερα τα έχει αφήσει για το τέλος. 2-10-97-60-505 είναι το τηλέφωνο του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητικού και Περιβάλλοντος. Παίρνεις τηλέφωνο. 2-10-97-60-505. 2-10-97-33-370. Από τι ώρες? Από ώρες γραφείου που λέμε, yeah. Από τις 8 μέχρι τις 3 πλήρης ραντεβού. Και από τις 7. Έτσι, από τις 7 και από τις 7. Έτσι. Είναι δωρεάν καρδιολογικός έλεγχος από την Ορθοπαιδική Κλινική Οστεοΐασης. Σου επιτρέπω να δείξεις την αφίσα. Να είστε καλά. Τα καλύτερα τα αφήνουν για το τέλος, να το ξέρετε. Έφτασε το Γιάννη να λέει στην αρχή και μετά λέω θα... Έβγαλε τον Άσο από το μανίκι. Τελειώ, έτσι, έτσι, τις αφήσεις από το μανίκι. Τι βλέπεις, πόσες αφήσεις έχει γίνει. Βλέπεις μόνο από τις αφήσεις τι δουλειά έχει γίνει. Και να πούμε ότι έχει επιμεληθεί ο κύριος Γιαβολίτης καλλιτεχνικός, έτσι. Και υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα. Δωρεάν προετοιμασία των κατοίκων για να τρέξουν στην ιεροδρομία με την καθοδήγηση προπονητών του Σωματεία του Κλασικού Αθλητισμού του Δήμου μας, ΟΦΚΟ Οδυσσέα. Λοιπόν, καθημερινά, Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 8 και 4 μέχρι τις 9 και 30, πάνε στο γήπεδο, πάνε στα γραφεία του ΟΦΚΟ Οδυσσέα, συζητάνε με τους προπονητές και μπαίνουν σε προπόνηση και προετοιμασία, έτσι ώστε να τρέξουν και με ασφάλεια, και λίγο περισσότερο ξεκούραστα από να τρέχουμε μόνοι μας. Εγώ θα πω ότι πρώτα θα πάω στον κύριο Μαθά να με κάνει άνθρωπο, okay, να με ισιώσει. Και μετά θα πάω να με προπονήσει. Θα σε έχουμε έτοιμο. Θα σε έχουμε έτοιμο. Τελευταία αφήσα όσον αφορά την ιεροδρομία. Αυτό. Ξαναδιαβάζουμε και ξαναλέμε γιατί... Ότι... Δωρεάν προετοιμασία των κατοίκων με την καθοδήγηση προπονητών του Σωματείου ΟΦΚΑ Οδυσσέα, κλασικού αθλητισμού. Τρέχουμε για την ειρήνη, κερδίζουμε τη ζωή, το σύστημα της ιεροδρομίας και όποιος θέλει να τρέξει με ασφάλεια, έτσι, και με κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά για να κουραστεί λίγο λιγότερο από ότι να τρέξει μόνο τους, να επισκεφθεί τον ΟΦΚΑ Οδυσσέα, να τον καθοδηγήσουν οι γυμναστές και οι προπονητές του. Για να έχει και ένα τέμπο. Και να έχει ένα τέμπο και να χαρεί και ακόμα περισσότερο το τέλειο. Και να πει στους φίλους, ελάτε τώρα, ήταν εύκολο αυτό. Τους δίνουμε δικαίωμα, τους δίνουμε δικαίωμα σε όλους. Τους δίνουμε δικαίωμα να μας κοροϊδεύουν, να μας τρέχουμε σαν κότες. Και κίνητρα. Το θέμα είναι ότι δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε προπόνηση εμείς. Και έχουμε μείνει πίσω λίγο. Αλλά θα έρθουμε, θα επανέλθουμε. Είχα τρέξει το 18, τα 2,5 χιλιόμετρα. Δεν ήξερα επιχείρηση από τότε, θα δω. Ούτε κι εγώ. Είμαι ειλικρινής. Εγώ θα κάνω την προσπάθειά μου. Δεν δηλώνω σε πού θα τρέξω όμως. Ακόμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας. Νομίζω ότι κάνουμε λίγο πιο σοφότερους τους φίλους τηλεθεατές, αλλά και τους συμπολίτες σας. Νομίζω ότι δώσαμε τις κατάλληλες πληροφορίες γενικά για το τι κάνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου, αλλά και πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που έρχονται και ιδιαίτερα για την ειρηνοδρομία, όπου πληροφορίες θα βρουν στο ειρηνοδρομία.gr. Νομίζω ότι θα σας βρουν και στη σελίδα του Δήμου γενικές πληροφορίες. Υπάρχουν τα τηλέφωνα. Ας ξαναπούμε το τηλέφωνο. 97-60-505-97-33-370. Ξέρετε τι κάνω εγώ. Τους βάζω να τα λέει συνέχεια για να όσο μιλάμε, εγώ πιστεύω ότι θα αυξάνονται οι συμμετοχές. Μακάρι, εμείς αυτό θέλουμε. Μακάρι. Ταβάνι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ταβάνι, αλλά πας τόσο... Δεν υπάρχει τίποτα. Να το ξεπεράσουμε. Κάθε προηγούμενο από συμμετοχές. Καλούμε και προσκαλούμε φίλους από Ελλάδα, εξωτερικό. Από τους αγαπητούς Έλληνες της Ομογένειας, γιατί έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη προς την Ομογένεια από αυτή την εκπομπή. Συνήθως μας παρακολουθούν Έλληνες από τη Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία και την Κύπρο και αναμεταδίδεται η εκπομπή στην Αμερική αργότερα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να ξέρετε ότι είμαστε πάντα κοντά σας.
Όποτε θέλετε, έχετε κάτι περισσότερο ή λιγότερο να πούμε, να ανακοινώσουμε, να προβάλλουμε και να ενημερώσουμε τους συμπολίτες σας και όχι μόνο, γιατί έχετε και πολλούς φίλους που έρχονται από άλλες περιοχές γιατί ναι. Να συμμετάσχουν. Ναι, είναι πολύ. Και να τονίσω και να με διορθώσετε, αν κάνω λάθος, ότι η ειρηνοδρομία και τα Παναγούλια γίνονται για όλο τον κόσμο, καταρχήν για τους συμπολίτες σας, αλλά είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο να έρθουν από όλες τις περιοχές να συμμετάσχουν. Στην Αρχική Συνοδρομία και στα Παναγούλια. Σε όλα είναι ανοιχτά για όλους. Απλά τους περιμένουμε όλους να συμμετάσχουν. Να είστε καλά, να ευχηθώ καλές γιορτές καταρχήν, με υγεία, σε ένα ειρηνικό Πάσχα και καλή λευτεριά. Επιτέλους, την τελευταία μάση και το τελευταίο εμβόλιο να το κάνουμε κορνίζανα. Να είστε καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να είστε καλά.